δεύτερη ουσιαστικά επαγγελματική χρονιά. Πρώτη στον ΠΑΟΚ, πρώτη προπόνηση. Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις? Σίγουρα είμαι ενθουσιασμένος, διότι ήρθα σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο. Οι εγκαταστάσεις και οι συμπαίχτες μου είναι πολύ υψηλού επίπεδου και θέλω να ανταποκριθώ κι εγώ. Το καλωσόρισμα πώς ήταν? Όλα τα παιδιά ήρθαν, μας καλωσόρισαν και εμένα και τον Νίκο. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Πώς περιμένεις να εξελιχθεί για σένα αυτή η πρώτη σου χρονιά στον ΠΑΟΚ και ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι που θέτεις? Σίγουρα για αρχή θέλω να δουλέψω σκληρά στην προετοιμασία και στη συνέχεια να ανταποκριθώ σε όποιο κάλεσμα έχω για την ομάδα. Το κίνητρό σου, οι φιλοδοξίες σου, οι στόχοι σου γενικότερα, ποιοι είναι? Βασικά ο πρώτος μου στόχος είναι να καταφέρω να αγωνιστώ με την ομάδα του ΠΑΟΚ, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νέο ποδοσφαιριστή. Και σε αμέσως επόμενο είναι, όπως κάθε ένας ποδοσφαιριστής, να παίξουμε την εθνική ομάδα. Πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό, περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο, είναι σχεδόν σε 20 μέρες. Είναι ο χρόνος αρκετός? Θεωρώ ότι ο προπονητής και οι γυμναστές ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν σε αυτό το χρόνο, ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη. Αγωνίζεσαι σε μια θέση όπου ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε αγχώνει, σου δίνει περισσότερο κίνητρο για προσπάθεια? Αυτό σίγουρα μου δίνει πολύ περισσότερο κίνητρο για να δουλέψω, για να γίνω ανταγωνιστικός και να μπορέσω να παίξω με αυτούς τους παίχτες μαζί. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο μέσα στο γήπεδο και σε ποιο τομέα θεωρείς ότι χρειάζεται να προσπαθείς περισσότερο για να βελτιωθείς? Θεωρώ ότι έχω πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσω ακόμα στο παιχνίδι μου. Και τώρα σίγουρα πιστεύω ότι ένα από τα προτερήματά μου είναι η θέληση και το πάθος. Η πρώτη σου γεύση από τον καινούριο σου προπονητή, τον κύριο Τούντορ? Φαίνεται ότι του αρέσει πολύ να δουλεύει και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει πολύ καλό στην ομάδα.